η Μαρίνα Χέρμαν Ζέντερ συμμετείχε στην εβδομάδα μόδας του Βερολίνου, παρουσιάζοντας τις δικές της δημιουργίες για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015. Η γαλλοαυστριακή σχεδιάστρια, που ζει και εργάζεται στη γερμανική πρωτεύουσα, άντλησε την έμπνευσή της από τη δεκαετία του 50. Η κολεξιόν της ήταν πολυθηλυκή, κομψή, με σοφιστικές στοιχεία, κερδίζοντας τις εντυπώσεις χάρη στις προχωρημένες ιδέες της. Η δεκαετία του 50 με ενέπνευσε πολύ αυτή τη φορά, με αποτέλεσμα η κολεξιόν μου να είναι πιο θηλυκή, κομψή και να μοιάζει λιγότερο καταπιεστική. Wahrscheinlich weniger beklemmend von den looks her. Οι χειροποίητες δημιουργίες ανέδειξαν το πάθος αλλά και την εγκεντρικότητα που χαρακτηρίζουν τη νέα κολεξιόν της πολυτάλαντης δημιουργού. Η Ρένε Λούφτ πήρε στη συνέχεια τη σκυτάλη στα ντεφιλέ για να παρουσιάσει τις δικές της ενδυματολογικές προτάσεις για το 2015. Η καινούργια κολεξιόν συνδυάζεται το μοντέρνο με το ρομαντικό, ενώ η δαντέλα και τα κεντρικά στοιχεία είχαν την τιμητική τους τόσο στις βραδινές δημιουργίες όσο και στα κοκτέιλ φορέματα. Ο πολυτελής οίκος μόδας έχει την έδρα του στο Μόναχο, την πόλη όπου έκανε τις σπουδές της στο χώρο της μόδας η σχεδιάστρια, η οποία κατάγεται από το Αλμάτι του Καζακστάν. Γιατί να μην φοράμε ένα όμορφο βραδινό ή κοκτέιλ φόρεμα όπως γίνεται αντίστοιχα στο Παρίσι ή στη Νέα Υόρκη. Στο Βερολίνο ο περισσότερος κόσμος εμφανίζεται φορώντας blue jean ή φορώντας κάτι απλό, καθημερινό. Είναι κρίμα. Vielleicht mal zu irgendeiner Veranstaltung eher mit einer Jeanshose oder eher legerer, und das finde ich ein bisschen schade.